Τζίπησαν τα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες στα σχολεία της Κρήτης, αφού καταγράφεται έστω και μικρή αυξητική τάση και γίνεται κάθε προσπάθεια να μην υπάρξει διασπορά του ιού στις σχολικές αίθουσες. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Δυτική Κρήτη, αφού 38 μαθητές βρέθηκαν θετικοί σε δημοτικά του Ηρακλείου μόνο το Νοέμβριο, ενώ σχεδόν διπλάσιοι, 64 μαθητές, εντοπίστηκαν στα Χανιά. 62 ήταν τα κρούσματα στα Χανιά σε γυμνάσια και λύκεια. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι οι γονείς, αν είναι όλοι εμβολιασμένοι και έχουν αποκτήσει το νοσοποιητικό το οποίο χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας φόβος από τα παιδιά να συμβεί το οτιδήποτε. Ωστόσο, όμως, αυτό, αν το αναγάγουμε στους 27.500 μαθητές που έχει ο νομός Ηρακλείου, είναι απειροελάχιστο. Στις περιπτώσεις που διαγνωστεί μαθητής θετικός, οι συμμαθητές που κάθονται κοντά του υποβάλλονται σε τεστ. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, τότε σίγουρα ελέγχουμε, όπως λέμε, το σταυρό. Τα παιδιά που κάθονται στο τμήμα μπροστά και πίσω και δεξιά και αριστερά. Μπορεί να ζητήσει από το σύνολο του τμήματος να κάνει ένα επιπλέον τεστ. Εγώ έχω εμβολιαστεί δύο φορές, τώρα τέλος του μήνα κάνω την τρίτη. Αλλά πιστεύω εκεί ότι δεν προσέχουν, ότι δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά. Πιο πολύπλοκη γίνεται η διαδικασία όταν ο μαθητής που βρέθηκε θετικός μπήκε στο ίδιο λεωφορείο με άλλους συμμαθητές του. Δηλαδή, αν ο μαθητής μένει στο χώρο με το κρούσμα πάνω από 15 λεπτά, τότε ακολουθούμε το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο που ακολουθούμε και στην τάξη. Πρέπει να γίνει τεστ στο μαθητή. Αλλά αλλού με επικρατεί με το τι ισχύει για τους ανήλικους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αφού απαραίτητο είναι πλέον μόνο αρνητικό self 24 ωρών, ενώ συχνά οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το κόστος. Self-test σε όλες τις δραστηριότητες, είτε αυτό είναι μετακινήσεις με αεροπλάνα, με πλοία, με υπεραστικά, είτε αυτό είναι να καθίσουν σε κάποιο κατάστημα εστίασης, είτε μέσα είτε έξω. Ενώ άγνωστη πτυχή παραμένει για πολλούς το γεγονός ότι απαγορεύεται πλέον η είσοδος σε ανηλίκους σε κέντρα διασκέδασης. Στα κέντρα διασκέδασης είναι μόνο εμβολιασμένοι νοσήσαντες, ούτε παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει. Αυτό να το ξέρουν οι γονείς. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στις χωροεσπερίδες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα. Εκεί πρέπει οι ιδιοκτήτες να προσέξουν ιδιαίτερα τα παιδιά που θα προσέχονται και δεν είναι εμβολιασμένα ή νοσήσαντες, να έχουν 24 ώρων self-test. Δεν απαιτείται rapid, όπως σας είπα και πριν. Όμως θέλουμε προσοχή και να ελεγχθούν τα πιστοποιητικά και να μην έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό. Πληροφορούμαστε ότι θα υπάρξουν χωροεσπερίδες με δύο σχολεία ταυτόχρονα, δύο διαφορετικά σχολεία.